Μνημείο αφιερωμένο στα θύματα βίας του οργανωμένου εγκλήματος εγκαινιάστηκε στο Μεξικό. Οι αρχές εκτιμούν ότι την περίοδο 2006-2012, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας Καλντερών, έχασαν τη ζωή τους περίπου 70.000 και εξαφανίστηκαν άλλοι 26.000. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να αναλάβει δράση εξέφρασε ο Υπουργός Εσωτερικών Μιγκέλ Άγχελ Οσόριο Τσόγκ. Γνωρίζουμε ότι ο λόγος για το μνημείο αυτό δεν θα έπρεπε να υφίσταται. Κανείς, καμία οικογένεια δεν πρέπει να θρυνεί για το χαμό κάποιου μέλους της λόγω της βίας. Υπολογίζεται ότι τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκαν περίπου 80 νέα καρτέλ. Σε τι βοήθεια μπορούμε να υπολογίζουμε? Δεν έχουμε καμία ασφάλεια. Οι αρχές λένε ότι θα διορθώσουν τα πράγματα, αλλά τίποτα δεν γίνεται, λέει η θεία ενός αγνοούμενου. Η βία αυξήθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της θητείας του Καλντερών, με το στρατό να πολεμά τα καρτέλ και τα καρτέλ να πολεμούν μεταξύ τους για περισσότερη επιρροή.